ο Άι Βασίλης στη δημιουργική γραφή νηπίων του 21ου αιώνα. Εισαγωγή Η παιδαγωγική επίδραση του Άι Βασίλη στα νήπια είναι γενικευμένη και τεράστια και διαφαίνεται έντονα στη δημιουργική γραφή τους. Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται σε κείμενα νηπίων στα οποία γίνονται αναφορές στο πρόσωπο του Άι Βασίλη αποκλειστικά με πρωτοβουλία των ίδιων. Τα κείμενα αυτά έχουν προκύψει από το σχολικό έτος 2000-2001 έως σήμερα στο πλαίσιο ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων δημιουργικής γραφής. Για την παραγωγή των κειμένων αξιοποιήθηκαν θεωρίες της αφηγηματολογίας και της κειμενογλωσσολογίας σε συνδυασμό με τα δεδομένα της αναπτυξιακής ψυχολογίας για τα χαρακτηριστικά της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Η στόχη για το σύνολο των προγραμμάτων είναι κοινή καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης των νηπίων, γλωσσική και αισθητική ανάπτυξή τους, καλλιέργεια ικανότητας ακρόασης και συζήτησης. Τα προγράμματα αποσκοπούν επίσης στο να αντιληφθούν τα νήπια τη δυνατότητα του γραπτού λόγου να αναπαριστά πιστά τον προφορικό. Ο όρος «Δημιουργική γραφή» επιλέγεται στον τίτλο της εργασίας, αν και τα νήπια εκφράζονται προφορικά, επειδή η δημιουργική σκέψη των υπείων καταγράφεται με τη συμβολή του εκπαιδευτικού. Μεθοδολογία διδακτικής παρέμβασης Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής γραφής αξιοποιούν την παιγνιώδη διάθεση που χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία. Συνδέονται με τα κειμενοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας, στα οποία χρησιμοποιούνται ποικίλε τεχνικές στήριξης των μαθητών στο προσυγγραφικό, το συγγραφικό και το μετασυγγραφικό στάδιο σύμφωνα με τη διδακτική αρχή της φήνουσας καθοδήγησης. Τα παραγόμενα κείμενα προκύπτουν μέσα από την ημιδομημένη στην αρχή και στη συνέχεια τη μη δομημένη συνέντευξη. Τα λογοτεχνικά έργα οδηγούν στην αποκλίνουσα σκέψη. Έτσι επιτρέπουν όχι μόνο τη δημιουργική μίμηση του λογοτεχνικού προτύπου, αλλά και την τροποποίηση ή την ανατροπή του. Όταν αφετηρία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνιστούν ποιήματα, στη δημιουργική γραφή των νηπίων αποτυπώνονται οι διαφορετικές εικόνες που σχηματίζονται στην αντίληψή τους ως αποτέλεσμα της εικονοπλαστικής ιδιότητας του ποιητικού λόγου. Στις περιπτώσεις που τα προγράμματα αναφέρονται σε πεζά έργα, η δημιουργική γραφή εκφράζει την εμπλοκή των νηπίων στα αφηγηματικά δρόμενα τις προσδοκίες τους για την εξέλιξη της υπόθεσης με βάση τις ενδείξεις που παρέχονται στο κείμενο και την ταύτισή τους με τους λογοτεχνικούς ήρωες. Παρουσίαση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων Ο Άι Βασίλης ως ήρωας των αγαπημένων βιβλίων των νηπίων. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κάθε νήπιο αφηγήθηκε στην τάξη μια ιστορία για να παρουσιάσει το πιο αγαπημένο του βιβλίο προκειμένου να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των συμμαθητών του. Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα από τα κείμενα. Ο Άγιος Βασίλης τη μέρα που γιόρταζε μοίραζε στα παιδιά δώρα. Σε μένα έφερε ένα αρκουδάκι. Ο Άγιος Βασίλης αγαπάει όλα τα παιδιά, αλλά σε κάποια δεν φέρνει δώρα, ώσπου να γίνουν καλά παιδιά. Όλα τα παιδιά μας κάνει να είμαστε καλά το γάλα. Όταν το πίνουμε, χαμογελάμε και έτσι γινόμαστε καλά παιδιά. Ο Άι Βασίλης στη δημιουργική γραφή με ερέθισμα διδαχθέντα ποίηματα. Ήθελα πολύ να δω τον Άγιο Βασίλη. Έτσι κάθισα ακίνητη κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και έκανα την κούκλα. Ο Άη Βασίλης μπήκε από την καμινάδα και πήγε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι που ήταν γεμάτο κουραμπιέδες, μελομακάρονα και άλλα γλυκά έφαγε όλους τους κουραπιέδες και λέρωσε τα ρούχα του, το τραπεζομάντιλο και το πάτωμα. Πρόκειται για ατομική αφήγηση που αναφέρεται σε απόσπασμα του έργου Χριστούγεννα του Κωστή Παλαμά. Ο Άι Βασίλης στη δημιουργική γραφή με ερέφισμα διδαχθέντα πεζά έργα. Ο μικρός πριγκίπας έκλαιγε γιατί έψαχνε την κότα του και δεν την έβρισκε πουθενά. Ο Άη Βασίλης έκλαιγε κι αυτός γιατί ο μικρός πρίγκιπας που μένει μαζί του έλειπε από το σπίτι. Έτσι συναντήθηκαν οι δυο τους στη χώρα των δακρύων. Κανόνισαν να πάνε την Κυριακή στο παζάρι και να αγοράσουν άλλη κότα για το μικρό πρίγκιπα και έναν κόκορα για να ξυπνάει τον Άγιο Βασίλη. Το κείμενο αφηγήθηκε μαθήτρια αναφερόμενη στο 7ο κεφάλαιο του έργου του εξυπηρεή «Ο μικρός πρίγκιπας». Εδώ ο πιλότος μικρος πριγκιπας εδω ο πιλοτος αγχωμένο που δεν μπορεί να επισκευάσει το αεροπλάνο του, αποπέρνει το μικρό πρίγκιπα που θέλει να κουβεντιάσουν για το τριαντάφυλλό του. Το αγόρι πληγώνεται και ξεσπάσε κλάματα. Ο Άι Βασίλης στη δημιουργική γραφή με ερέθισμα διάφορα αντικείμενα. Το αντικείμενο που έδωσε το ερέθισμα για την παραγωγή του παρακάτω κειμένου που παραθέτουμε εδώ ενδεικτικά ήταν ένα παλιό κλειδί. Ο Άι Βασίλης έχει ένα καφενείο όπου πηγαίνουν νέοι και γέροι για να τρώνε. Εκεί φυλάει και τα δώρα που μοιράζει στα παιδιά την πρωτοχρονιά. Ένα βράδυ, εγώ και οι φίλοι μου βρήκαμε το κλειδί του καφενείου που του είχε πέσει στο δρόμο. Ανοίξαμε το καφενείο του και μπήκαμε κρυφά για να δούμε τα δώρα. Ύστερα φύγαμε χωρίς να πειράξουμε τίποτα. Συμπεράσματα από τα αποτελέσματα που παρατίθενται στην παρούσα εργασία, διαφαίνεται ο ρόλος του Άι Βασίλη και η συμβολή του στην εξέλιξη τη εκάστοτε αφηγηματική υπόθεση. Προκύπτουν χαρακτηριστικά και ιδιότητε που του αποδίδονται από τα νήπια, καθώ και ο βαθμό τη επίδρασή του σε αυτά. Εμπειρίε, επιθυμίε, προσδοκίε και συναισθήματά του συνδέονται στι αφηγήσει του αναπόσπαστα με τον Άι Βασίλη. Ο Άι Βασίλη αναδεικνύεται σε ένα από τα συχνότερα εμφανιζόμενα πρόσωπα, διαχρονικό όσο και οικείο. Λειτουργεί όσο από μηχανής θεός που δίνει τη λύση σε κάθε κρίσιμη στιγμή. Γίνεται ο δέκτης της έκφρασης των παιδικών χαρακτηριστικών, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Αποτελεί το πρόσωπο που προσφέρει ασφάλεια αποδίδοντας τον έπαινο ή την τιμωρία, εφόσον η κρίση του θεωρείται πάντοτε δίκαιη και αδιαμφισβήτητη. Η εικόνα των νηπίων για εκείνον συνοψίζεται σταθερά στη διάθεση για προσφορά, στην πρόθεση να ωφελεί τους ανθρώπους. Συμβολίζοντας την αγάπη, την καλοσύνη, εμπνέει αδιάκοπα στα νήπια την αισιοδοξία και την ευαισθησία. Ταυτόχρονα όμως, ο Άι Βασίλης δεν εμφανίζεται ως πρόσωπο εξειδανικευμένο, εξωπραγματικό. Έχει ανθρώπινες αδυναμίες και αρκετά κοινά στοιχεία με τα παιδιά. Είναι παιχνιδιάρη, λέμαργος, κάνει ζημιέ, συνιστώντα έτσι μια ανεξάντλητη πηγή χαράς και εφορίας για εκείνα. Οι αντιλήψει των νηπίων για τον Άι Βασίλη είναι συγκλίνουσε και πλήρω αφομοιωμένε, προφανώ ω αποτέλεσμα αναγνωστικών και άλλων προσωπικών κοινών εμπειριών τους. Με τη συμμετοχή των νηπίων στα αντίστοιχα προγράμματα δημιουργική γραφή, επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι της καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης, της γλωσσικής και αισθητικής ανάπτυξης και της ικανότητας της ακρόασης και της επικοινωνίας. Επίσης, τα νήπια αντιλαμβάνονται ειδικότερα τη δυνατότητα του γραπτού λόγου να αναπαριστά το προφορικό και εξοικειώνονται με τη διαδικασία της γραφής ως μορφής προσωπικής έκφρασης. Σας ευχαριστώ πολύ.